Άλλο ένα Opel Astra J, τοποθέτηση οθόνης Android 13, Tesla Style της Lenovo. Εντάξει, το έχουμε ξαναδείξει αυτό. Αυτό που ήθελα να δείξω αυτή τη φορά είναι ότι είχαμε κουμπιά Sport και Tour και το που πηγαίνουν. Πήγαν εδώ κάτω, λειτουργούν κανονικά. Και έχουμε και τα δύο στικάκια μας εδώ, να μας περιμένουν. Λοιπόν, κουμπώνουμε πάλι το USB. Έχουμε κάμερα οπισθοπορίας, ευρυγόνια κάμερα. Βλέπουμε και τον προφυλακτήρα μας και πίσω. Λειτουργικά χειριστήρια τιμονιού. Ενδεικτικά θυρών. Τα ηχητικά μας κανονικά, στο άνοιγμα της πόρτας, στο αλάρμ. Πιστεύω τα ακούτε. Αλλαγή κομματιών, κανονικά και από το τιμόνι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ακούμε μουσική μέσω USB, έχουμε και βιντεάκια βέβαια. Ράδιο φυσικά. Σταθμή μπρος πίσω, μνήμες. Μουσική και πάλι. Το Bluetooth μας για να παραγωγή κλήσεων και μουσική. Οι εφαρμογές μας Chrome, Play Store, Equalizer με DSP, χάρτες Google, Spotify, το iGo, το GPS που έχουμε χωρίς ίντερνετ, ασύρματο CarPlay Android Auto με το Z-Link 5, η Mirroring, Netflix. Λοιπόν, GPS, το iGo που είπαμε χωρίς ίντερνετ, έτσι βάζουμε νέα διαδρομή, διεύθυνση, έχουμε πληκτρολόγιο διάταξης QWERTY για να πληκτρολογούμε πιο γρήγορα, αλλιώς Google Maps, δίνουμε ίντερνετ από εδώ, έχουμε το Wi-Fi μας και τη φωτεινότητα και δίνουμε και φωνητικές στο Google. Λοιπόν, και έτσι ακυρώνουμε. Αυτά. Το εργοσιακό car settings επίσης. Έχουμε τις ρυθμίσεις κανονικά όπως και πριν. Αυτά.